αντιμετωπίσε ο Αϊρός αποφεύγοντας τον Πλέιτον και βγαίνοντας χωρίς στήριγμα ωστόσο στην αντεπίθεση, κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Αϊρόσα μαζί με τον Σοηλέδη, ο Σοηλέδης βρέθηκε στο έδαφος. Δεν ξέρω αν υπάρχει πλάνο να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ενώ η ΑΕΛ βγαίνει με προϋποθέσεις με τον Γεωργιάδη να περνά απέναντι, πέρασε πάρα από τον Ορσουλίτς. Έχουμε διαμαρτυρίες από τον Χριστοφή γιατί πήγε να βγάλει την μπάλα εκτός και την κέρδισε ο Γεωργιάδης και συνεχίστηκε η φάση. Α, λοιπόν, που ανάβει το παιχνίδι. Εδώ είναι το τέλειωμα της φάσης. Εδώ είναι ο Αϊρόσα, έγινε φάουλ, κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Γι' αυτό και δεν δόθηκε το φάουλ. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Τον ακούμπησε με το κεφάλι και έπεσε ο Σοηλέδης. Γι' αυτό και υπήρξαν οι διαμαρτυρίες. Συστάσεις από τον διαιτητή. Δεν φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, να γίνεται βίαιο χτύπημα